Πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για την εκλογή νέου Προέδρου λόγω της παραίτησης του κυρίου Δημητρίου και του ασυμβίβαστου που προέκυψε από τη συμμετοχή του ως υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023. Νέος λοιπόν Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων εκλέχθηκε ο μέχρι πρότινος οικονομικός επόπτης, ο κύριος Ευθύμιος Χρυσοστόμου, τον οποίον έχουμε κοντά μας. Κύριε Χρυσοστόμου, καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για την εκλογή σας και καλή δύναμη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και ό,τι καλύτερο για όλους σας. Αυτό που δηλώσατε με την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας είναι ότι το επιμελητήριο έχει πάντα την πόρτα του ανοιχτή για τα μέλη του, προκειμένου να επιλύονται όσα προβλήματα αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος. Κοιτάξτε, αυτό το κάνουμε συλλήβδη, δηλαδή έχουμε από την αρχή της θητείας μας, γιατί στο επιμελητήριο είμαι αρκετά, τουλάχιστον 10 χρόνια τώρα, οι πόρτες στο επιμελητήριο είναι ανοιχτές, βοηθάμε όλα τα μέλη που υπήρχαν και ο πρόεδρος Δημήτρης Δημητρίου, ο οποίος παραιτήθηκε λόγω της βουλευτικής του πλέον ενασχόλησης, της υποψηφιότητας του διαβουλευτής. Ναι. Το κάνουμε ανοιχτά και απλά θα συνεχίσουμε αυτό που κάναμε, δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, επειδή οι εποχές αλλάζουν και οι ανάγκες αλλάζουν του επιχειρηματικού κόσμου, νομίζω ότι τώρα έχει περισσότερες προσλαμβάνουσες και θα πρέπει να ενημερώνετε τα μέλη σας όσο πιο τακτικά γίνεται. Ψηφιακή εποχή, νέα δεδομένα, νέοι ορίζοντες για την επιχειρηματικότητα. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Η ενημέρωση γίνεται με email, δεν δίνουμε μόνο ψηφιακά. Στην ιστοσελίδα μας και ψηφιακά υπάρχουν όλα τα θέματα που τρέχει το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο όμως των Ιωαννίνων στέλνει και μηνύματα στα email αυτών των οποίων έχουν δώσει email στο επιμελητήριο και ενημερώνει μία-μία την επιχείρηση ξεχωριστά. Λοιπόν, είναι μία δύσκολη εποχή για τις επιχειρήσεις. Τα προβλήματα είναι καθημερινώς πολλά και το επιμελητήριο της Σάρτας, της Πρωτείας και της Πρέβεζας και των Ιωαννίνων έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Ενημερωνόμαστε για όλα τα θέματα. Και έτσι λοιπόν ενημερώνουμε τα μέλη αυτά που θέλουν να ενημερώνονται, γιατί είναι και μέλη που δεν τους ενδιαφέρει η ενημέρωση η οποία τους κάνουν. Από εκεί και επί το, όπως είπατε και λίγο πριν κι εσείς, τα προβλήματα είναι καθημερινά και χρειάζονται επίλυση. Ωστόσο, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια και με την οικονομική κρίση και με την υγειονομική κρίση, η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, όπως λέγεται η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, έχει γονατίσει και αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα δεν είναι απλά πάρα πολύ μεγάλα. Συνήθως είναι και αδιέξοδα για πάρα πολλούς επιχειρηματίες. Λοιπόν, για να πω και αυτά που λέω και στα πολιτικά κόμματα που έρχονται στο επιμελητήριο, για να μπορούμε να βάλουμε λίγο τη συζήτηση μια σειρά. Δεν είναι για όλους τα ίδια τα προβλήματα. Βεβαίως. Τα προβλήματα είναι διαφορετικά. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, τα μονοπόλια, τα μεγάλα και αυτοί που έχουν πολλά χρήματα, για αυτούς είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες γονατίσαν εδώ και 10 χρόνια με την κρίση αυτή που ήρθε, γιατί όλοι μιλάνε για τη υγειονομική κρίση που ήρθε το 2019, αλλά πριν τη υγειονομική κρίση υπήρχε η κρίση οικονομική της χώρας. Ακριβώς. Λοιπόν, ξεκίνησαμε να πούμε ότι τελειώνει η κρίση την οικονομική και μας έρθει η υγειονομική. Άραγε λοιπόν έχουμε 10 χρόνια προβλήματα. Άραγε λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουν και τα πολιτικά κόμματα ότι δεν είναι μόνο υγειονομική κρίση. Η κρίση στη χώρα βρίσκεται από το 10 και μετά. Άραγε λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα και σε μια σωστή βάση. Λοιπόν, γιατί βλέπω τώρα διάφοροι κομματικοί σχηματισμοί. Όλοι μιλάνε για τις 120 δόσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία. Οι δόσεις και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων είναι από το 10 και μετά που πληρώνουν μια αβάσταχτη φοροκαταιγίδα η οποία δεν έχει τέλος και δεν είναι πολύ εύκολο. Μα νομίζω ότι εκεί στάθηκαν και οι περισσότεροι επιχειρηματίες. Δεν στάθηκαν στην υγειονομική κρίση. Είπαν ότι αυτό ήταν μια ακόμη μεγάλη κατραπακιά, αν θέλετε, που έβαλε και το τελευταίο λιθαράκι στους επιχειρηματίες. Αυτό που είπα λίγο πριν και τόνισα είναι η δεκαετής οικονομική κρίση, η οποία έχει προκαλέσει αδιέξοδα σε πάρα πολλούς επιχειρηματίες. Και δεδομένου ότι κάθε κυβέρνηση μιλούσε για μέτρα, τα οποία ήταν μέτρα στήριξης για τους επιχειρηματίες, αυτό που είπατε λίγο πριν ισχύει, δηλαδή αυτό που ζητούσαν οι επιχειρηματίες, είναι να υπάρχει φοροελάφρυνση. Το θέμα είναι στο διατάφτα. Έγινε κάτι? Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα.
η φορομπηχτική πολιτική αυτή τη στιγμή υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν σταμάτησε το τέλος επιτιδεύματος, δεν σταμάτησαν οι φόροι οι οποίοι ήταν αβάσταχτοι και το μεγαλύτερο πρόβλημα μετά το 19, αφού πέρασε η υγειονομική κρίση, ήρθε η κρίση της ενέργειας, που τις επιχειρήσεις εκεί που είπαν να πάρουν μια ανάσα, τις γονάτισε περισσότερο. Δηλαδή η ενέργεια αυτή τη στιγμή, η ενέργεια σήμερα που μιλάμε, και ειδικά πέρυσι, το Σεπτέμβριο που περάσαμε, ήταν τεράστιο το μέγεθος. Δηλαδή ένα μικρό καφενείο σε ένα χωριό μπορεί να πληρώσει ρεύμα όσο πληρώνει και ένα καφενείο στην Άρτα, μπορεί να πληρώσει ρεύμα όσο πληρώνει και στη Μύκονο. Άραγε λοιπόν δεν μπορούν να βγουν αυτά τα έξοδα. Οι επιχειρήσεις γονάτισαν. Οι τράπεζες δεν βοηθάνε πουθενά. Το κράτος δεν βοηθάει πουθενά. Και αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις είναι ευάλωτες σε όποια προβλήματα υπάρχουν έξω στην αγορά. Και παρόλα τα λουκέτα που φάνηκαν, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια να υπάρχουν, νομίζω ότι συνεχίζετε και κάνετε λόγο, τουλάχιστον από ό,τι ακούμε και από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Άρτας, αλλά συζητάμε και με τους άλλους πρόεδρους των επιμελητηρίων της Ηπείρου, ότι συνεχίζει αυτό το τεράστιο πλήγμα στον επιχειρηματικό κόσμο, αυτός ο στραγγαλισμός, όπως λένε πάρα πολλοί, μη δίνοντας διέξοδο σε αυτά που ζητάνε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις που μας κυβερνάνε, ο σκοπός είναι, αν έχετε ακούσει και γενικά που ακούγεται, ότι οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ πολλές. Και θέλουν, λέει, να συρρυκνωθούν, δηλαδή να γίνουν λιγότερες. Λοιπόν, αυτό είπα και σήμερα σε μια πολιτική παράταξη που επισκέφτηκε στο Επιμελητήριο. Αυτό είναι ψέμα. Λοιπόν, η Γερμανία, που είναι το πιο καπιταλιστικό κράτος της Ευρώπης, έχει μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 83%. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι λίγο παραπάνω. Άραγε λοιπόν δεν ισχύει για αυτά που λένε οι κυβερνώντες. Δηλαδή ότι έχουμε πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις και ότι πρέπει να μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις στη χώρα μας. Μετά είναι διαφορετικά τα δεδομένα της χώρας της δικιάς μας με διαφορετικά χώρα της, διαφορετικά τα δεδομένα με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, είμαστε μικρότερη χώρα, δεν μπορούμε να συγκριθούμε ούτε με τη Γαλλία, ούτε με την Ιταλία, αλλά ούτε και με την Γερμανία, ακόμα και με την Ισπανία. Άρα, για τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θα πρέπει να καταλάβει, και η καινούργια κυβέρνηση που θα γίνει, ότι θα πρέπει να δώσει βάση σε δύο συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία έχουν τεράστιο πρόβλημα οι επιχειρήσεις, για να μην συνεχιστούν αυτά τα λουκέτα. Το ένα το πρόβλημα είναι η ενέργεια, που την είπαμε πιο πριν, που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και φαίνεται ότι πολλές επιχειρήσεις θα κλείσουν, όχι γιατί δεν έχουν να πληρώσουν την εφορία, αλλά θα κλείσουν γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τις επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν ρεύμα σήμερα, γιατί δεν είναι μόνο η παλιά ΔΕΗ που λέγαμε εμείς, είναι 6-7 πλέον επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν ρεύμα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Άρα και θα κλείσουν γιατί δεν θα έχουν ενέργεια. Και το δεύτερο κομμάτι θα είναι αυτά τα λεφτά τα ευρωπαϊκά, τα οποία θα έρθουν στη χώρα, που άρχισαν να έρχονται, να μην τα παίρνουν πολύ μικρές, πολύ λίγες επιχειρήσεις. Δηλαδή οι επιχειρήσεις που έχουν πάρει τα μεγαλύτερα κεφάλαια αυτή τη στιγμή, από ό,τι ακούγεται και από ό,τι ξέρετε και εσείς δημοσιογραφικά, είναι 180-170 επιχειρήσεις που έχουν πάρει όλο το μερίδιο του λέοντος, και οι μικρές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στηρίζονται μόνο στο κομμάτι των δικών τους χρηματοδοτήσεων. Όσες αυτές αντέχουν. Ειδικά στην περιοχή της Ηπείρου, που είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν είμαστε και στο κέντρο της Ελλάδας, έχουμε δύσκολες συγκοινωνίες, ακριβές συγκοινωνίες, ακριβά διόδια, δεν έχουμε τρένο. Άρα ανεβαίνει και το κόστος μεταφοράς. Υποδομών, δεν έχουμε και τεράστιο κόστος μεταφοράς. Λοιπόν, και όχι μόνο το κόστος μεταφοράς, γιατί καμιά φορά το κόστος, να είναι ακριβό, εδώ δεν μπορούμε να τα στείλουμε και τα προϊόντα μας. Δηλαδή και να θέλουμε να πούμε προς τα έξω να πουλήσουμε σαν επιχειρήσεις, δεν μπορούμε να τα στείλουμε στην Αθήνα. Είναι δύσκολο να τα στείλουμε και στην Αθήνα. Δεν βρίσκουμε δρομολόγια να τα στείλουμε στην Αθήνα. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, και αν βρούμε, θα πρέπει να το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Άραγε κατευθείαν βγαίνουμε από τον ανταγωνισμό. Θεωρώ λοιπόν ότι τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Θα τα πούμε και μετά τις εκλογές. Γιατί τώρα ό,τι να πούμε. Το στόμα μου το πήρατε, με προλάβατε. Ναι, ναι. Γιατί ό,τι θα πούμε τώρα πιάνεται λίγο και προεκλογικά. Λοιπόν, μετά τις εκλογές λοιπόν θα μπορούμε να πούμε. Μετά τις εκλογές, κύριε Χρυσοστόμου, θα μιλήσουμε και για τους εμπορευματικούς δρόμους και στη δική μας την περιοχή, αλλά πολύ περισσότερο για αυτόν τον τριτογενή τομέα. Γιατί μάλλον βλέπουν στη χώρα μας ότι υπάρχει τριτογενής τομέας, ενώ οι περισσότεροι διαβλέπουμε ότι. Με συγχωρείτε, σε εμάς υπάρχει μεταποίηση
και ο δευτερογενής μόνο τομέας. Μέχρι εκεί. Εργοστάσια παραγωγής δεν έχουμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση αυτή, την πρώτη κουβέντα μαζί σας. Να σας ευχηθώ και πάλι συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Καλή δύναμη στα νέα καθήκοντα τα οποία έχετε αναλάβει. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.